Όταν κυρία Έρνα μιλάτε για θέματα από θαύματα, τι εννοείτε ότι πριν δεν γνωρίζετε τι είναι θαύματα και τώρα γνωρίσετε διαμέσου τον πολέμο, το πόλεμο των 6 ημερών το 67, όπου τότε στο θρηλυκό αυτό πόλεμο ο Θεός μας έδωσε την ευλογία να απελευθερώσουμε τα πατρικά εβραϊκά αρχεία μας εδάφη, την εβραϊκή κοιτίδα που είναι η Ιουδαία, η Σαμάρια, η Λωρίδα της Γάζας, τα ψήπεδα του Γκολάν, το Σινά, δυστυχώς που μετά βέβαια το δώσαμε, ολόκληρη την Ιεριχώ, την ολόκληρη την Ιερουσαλήμ, μαζί με το Αραμπάιτ που είναι ο οίκος του ναού, το Temple Mount, όλα αυτά ο Θεός μας αξίωσε να μας τα δώσει. Βέβαια εμείς από μόνοι μας δυστυχώς μετά κάναμε λάθη και μέχρι τώρα έχουμε αρκετά από αυτά δώσει, συζητάμε ακόμα και να τα δώσουμε πίσω σε χέρια εχθρικά. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς πάντα. Και έτσι λοιπόν θέλω να πρέπει να μας δώσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς θαύματα είδατε. Θαύματα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή στον καθένα μας. Αλλά σύμφωνα με τον τρόπο σκέψεως στην Ελλάδα και στην δυτική κοινωνία, όλα συμβαίνουν σύμφωνα με το κεφάλι του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχει το όνομά του. Υπάρχουν μόνο ό,τι ο άνθρωπος κατορθώνει να κάνει, αυτό υπάρχει. Και εγώ έτσι νόμιζα. Και ξαφνικά είδα στον πόλεμο των 6 ημερών ότι άλλο θέλαμε να γίνει, άλλο έγινε. Δηλαδή. Όλα τα κράτη, 7 αραβικά κράτη γύρω από το Ισραήλ, αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο στο Ισραήλ για να μας βάλουν στη θάλασσα. Να μας ρίξουν στη θάλασσα. Ξαφνικά όλα έγιναν ανάποδα. Αυτό δεν είναι normal. Και πόσο μάλλον αυτό που λέτε ότι άλλο θέλαμε πριν τον πόλεμο των 6 ημερών. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θυμούνται ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών τότε πιστεύαν ότι αυτό είναι το τέλος του Ισραήλ. Δεν σκεφτόντουσαν ποτέ ότι κανένας ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ακριβώς. Κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι εμείς θα καταλάβουμε όλη τη χώρα. Δεν είναι όλη η χώρα, αλλά είναι μέρος μεγάλο. Μεγάλο μέρος της χώρας. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι θα μπορέσουν να ανοιγούμε στο Αραμπάιτ που είναι ο όρος του οίκου. Μόνο νόμι Σέμερ, χρόνο πριν, τραγούδισε το τραγούδι Ιερουσαλήμ από Χρυσάφη. Και αυτό τραγουδήθηκε το τραγούδι αυτό από όλο τον κόσμο πριν από τον πόλεμο και μετά από τον πόλεμο πρόσθεσε άλλους δύο στίχους που είναι που μπορούμε να κατεβούμε στη Γεριχώ και μπορούμε να δούμε όλη τη χώρα, αλλά δεν υπήρχε όραμα, χαζό. Ναι, δεν υπήρχε όραμα. Δεν υπήρχε σωστό όραμα. Και σήμερα πρέπει να δούμε ποιο είναι το όραμα, πού βρίσκεται η χώρα μας, ποια είναι τα σύνορα σύμφωνα με την Τωρά. Πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε και για ποιο λόγο βρισκόμαστε. Μετά από 2.000 χρόνια που ήμασταν στη διασπορά, δεν είναι λογικό που το όνομά του μας γύρισε στη χώρα έτσι τζάμπα. Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει μια κατεύθυνση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τη στιγμή που θα μας δώσει το όνομά του την δυνατότητα με τέτοιο τρόπο ή άλλο τρόπο να γυρίσουμε στη χώρα, να ξέρουμε τι να κάνουμε. Να μην γίνει ό,τι έγινε μετά από τον πόλεμο των 6 ημερών. Η κυβέρνηση δεν ήξερε τι έγινε και τι θα κάνουμε τώρα. Και δυστυχώς φτάσαμε να λέμε ότι μόνο εξαιτίας του ισχυρού Ισραηλινού στρατού νικήσαμε. Αυτό που λέμε στα λαϊκά, κοφίδε, ατμία, σου, τα χάιλαζε. Δηλαδή, μόνο εξαιτίας της δύναμής μας, χωρίς να χάσουμε και ξεχάσαμε το Θεό. Επειδή δεν είχαμε όραμα. Σήμερα, μετά από τον πόλεμο των 6 ημερών και μετά από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ξέρουμε ποια είναι τα σύνορα της χώρας. Υπάρχει κοινό που γνωρίζει το όνομά του και γνωρίζει τα γραμμένα. Και υπάρχει σήμερα Μουνταού. Υπάρχει κατανόηση και ο κόσμος θέλει να μάθει. Πολύ μεγαλύτερα από ό,τι υπήρχε πριν από τον πόλεμο των 6 ημερών. Οπότε με τη βοήθεια του Θεού η κατάστασή μας σήμερα είναι πολύ καλύτερη από πριν. Παρόλο που η κυβέρνηση θέλει να δώσει τη μέρος αυτή τη χώρα και δεν ξέρω τι και μιλάνε άσχημα, δεν ξέρω τι, αλλά υπάρχει σήμερα κόσμος, πολύ περισσότερος από ό,τι πριν από τον πόλεμο των 6 ημερών, που ξέρει και γνωρίζει και αγαπάει τη χώρα. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί εδώ στο Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ, το σημερινό, το σύγχρονο, βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι των Ισραηλινών Εβραίων να πλησιάζουν ακόμα περισσότερο τον δρόμο της Τωρά, τον δρόμο του Θεού.
να γίνονται περισσότερο μπαλέι τσουβά, όπως λένε, θρησκευόμενοι Εβραίοι. Πράγμα το οποίο αλλάζει το σημερινό Ισραήλ, πράγμα που εμείς παρακαλούμε τη βοήθεια του Θεού, ο καθένας με τη δικιά του θέληση, να καταλάβει κάθε Εβραίος, να καταλάβει ότι ο αληθινός δρόμος είναι ο μόνος δρόμος της Τωρά και του Θεού. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβει βέβαια από μόνος του, δεν μπορεί κάποιος να τον πιέσει. Αλλά δόξα τω Θεώ, δώσ' το Ισραήλ, αυτό παρουσιάζεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και ιδιαίτερα αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πόσο μάλλον για κοινότητες εβραϊκές της Διασποράς, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, που έχουν δυστυχώς διαβρωθεί και αφομοιωθεί πλήρως, ιδιαίτερα μετά το Ολοκαύτωμα. Τέτοιες μικρές κοινότητες που δυστυχώς η επαφή μας με την Τωρά έχει χαθεί εντελώς. Έχει μείνει μόνο να είναι φοκλωρική, δηλαδή μόνο φοκλόρ, ένα ξύλινο φοκλόρ, χωρίς κάτι περισσότερο. Ή μας αρέσει η εβραϊκότητά μας είναι μόνο επικεντρωμένη γύρω από το Ολοκαύτωμα και μόνο. Να είμαστε μόνο θύματα και μόνο. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ πολύ διαφορετικά από την κίνηση στην Ελλάδα και από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικά. Τα γνωρίζεις σιγά σιγά τη στιγμή που έρχεσαι στη χώρα, έρχεσαι στο κράτος, συναντήσεις κόσμο και βλέπεις ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ευλογία. Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζω στο εξωτερικό. Γιατί εκεί πέρα όλοι είναι διασπαρμένοι, ο ένας με τον άλλο, όλοι είναι χωρισμένοι, όλοι μαλώνουν με όλους και έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχει αγάπη. Υπάρχουν αδέλφια, 3, 4, 5, 6, 8, παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει κόσμος που θέλει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, υπάρχει αγάπη, υπάρχει... Αυτός είναι άλλος κόσμος. Αυτός είναι άλλος κόσμος που όλος του είναι να δώσει και θέλει να βοηθήσει. Άλλος κόσμος. Είναι αυτό που θυμίζει την ιστορία του Εφράιμ, που όταν είχε φτάσει στις εβραϊκές κοινότητες στην Αγγλία, για παράδειγμα, κοινότητα εβραϊκή που πίστευε, θρησκευόμενη ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα. Και εκεί πέρα ο ένας βοηθούσε τον άλλο. Πράγμα που δυστυχώς ακόμα και μέσα στις δικές μας εβραϊκές κοινότητες αυτό δεν το βλέπουμε δεν τόσο ξέρουμε. Ισχυρό. Βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου για βλακίες. Ναι, έτσι ζουν. Γι' αυτό Εφράιμ, έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτά. Συζητάμε τώρα και με την Έρνα. Σήμερα είναι η μέρα της Έρνας. Πρώτη φορά ήρθε. Για ποιο πράγμα. Γενικά για όλη αυτή την πορεία. Και δεν είναι μόνο η πορεία της κυρίας Έρνας, είναι η πορεία όλων μας. Ο καθένας έχει το προσωπικό του δρόμο. Αλλά αν για όλους τους εθνικούς όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, για όλους τους Εβραίους όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ διαμέσου του δρόμου της Ιεριχούς. Ιεριχό. Ιεριχό είναι η είσοδος στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη είσοδος, δηλαδή υπάρχει μόνο μία μέσω της Ιεριχό. Έτσι είναι γραμμένο. Και γι' αυτό ο Ιωσούα Μπινούν, ο Ιησούς του Ναβί, μπήκε σύμφωνα πάντα με το θεϊκό πρόσταγμα στη γη του Ισραήλ και ο λαός του Ισραήλ ξαναγύρισε στη γη του Ισραήλ μόνο διαμέσου της Ιεριχό. Μόνο μέσω της Ιεριχό. Αυτή είναι η είσοδος της χώρας. Υπάρχουν δύο. Εντάξει, την ανοίξανε την πόρτα. Εγώ όταν ήρθα πρώτη φορά ήρθα από Τελαβίου από το αεροδρόμιο και πήγα στην Ιερουσαλήμ. Δεν ήξερα αυτό το πρόβλημα. Για να καθίσουμε στη χώρα πρέπει να βγούμε από το σωστό δρόμο. Αλλά στο Τελαβίου δεν κάθεσαι καθόλου, ούτε μισή ώρα. Και εδώ πέρα είναι και το άλλο θέμα. Όταν ξεκίνησε η όλη αυτή δυστυχώς τραγική κατάσταση που αρχίσαμε να δίνουμε εδάφη, φυσικά πρώτα απ' όλα δώσαμε το Σινά, δυστυχώς, αλλά μετά όταν μιλάμε για ακόμα την βάση της εβραϊκής κοιτίδας και της εβραϊκής γης, η πρώτη πόλη που δόθηκε ήταν δυστυχώς πάλι η Ιεριχό, την εποχή των συνθηκών του Όσλο. Και η Γάζα. Και η Γάζα, ακριβώς, η λωρία της Γάζα. Η Ιεριχό και η Γάζα είναι οι δύο είσοδος. Οι δύο είσοδοι, ναι. Δύο είσοδοι όλης της χώρας και χωρίς αυτές τις δύο εισόδους δεν υπάρχει χώρα. Γιατί η χώρα είναι σαν να είναι ένα μεγάλο κτίριο και θέλει είσοδο. Εάν δεν έχεις είσοδο, πώς θα βγεις το κτίριο. Τη στιγμή που η είσοδο είναι κλειδωμένη, το κτίριο δεν λειτουργεί. Είναι σφαγισμένο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς. Ότι χωρίς Ιεριχό και Άζα εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σωστά στη χώρα. Η Ιεριχό και η Άζα είναι το κλειδί. Είναι τα κλειδιά της χώρας. Η Ιερουσαλήμ είναι η καρδιά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις την καρδιά χωρίς να αρχίσεις από την αρχή. Και δυστυχώς η πορεία είναι η εξής. Στον πόλεμο των 6 ημερών, ενώ ο Θεός μας έδωσε σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της γης, μαζί με τις εισόδους, μαζί με την καρδιά, εμείς πρώτα απ' όλα, σε πρώτη φάση,
δεν καταλάβουμε πού είναι η καρδιά. Και πήγαμε, τρέξαμε μόνο προς το τείχος των δακρύων, το οποίο είναι άγιο και καλό, αλλά είναι μόνο ένας τείχος. Το κότελ. Ξεχάσαμε το αραμπάι, τον οίκο του ναού. Μετέπειτα αρχίσαμε και δίναμε τις εισόδους. Δώσαμε πρώτα απ' όλα την είσοδο της Ιεριχώ, μετά την είσοδο της Άζα. Ακόμα με αυτό ήταν στις συνθήκες του Όσλο. Ακόμα χειρότερα μετά, επί Σαρών, όταν δώσαμε εντελώς πια τη λωρίδα της Γάζας. Και τώρα συζητιούνται πάλι διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Τα φτάσματα έρχονται σε αυτόν τον κόσμο για να μας δώσουν να καταλάβουμε ποιος είναι ο δρόμος του Θεού. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν natural. Φυσικά. Φυσικά. Γι' αυτό πρώτα ήρθαν τα φτάσματα. Μετά εμείς αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και με τη βοήθεια του Θεού αυτά τα φτάσματα θα ξαναγίνουν, αλλά με φυσικό τρόπο. Δηλαδή ότι εμείς θα καταλάβουμε και θα είναι δικά μας επειδή εμείς το θέλουμε. Αυτός είναι ο δρόμος που το όνομά του μας δίνει και έτσι πρέπει να πάμε. Δηλαδή πρώτα έρχονται τα θαύματα, να αρχίσουμε να ανοίξουμε τα μάτια, να δούμε και μετά εμείς πάμε στον δρόμο.